The more you listen, the more you like. LA Greek Hebrew Radio. You're listening to LA Greek Hebrew Radio. Kalimera! Kalimera Show with Sotiris and Vasilia. Kalimera. 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 Καλημέρα! Τελικά είμαστε εμείς που κάναμε το record, είναι ακριβώς το ίδιο ο τόνος. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει εκεί έξω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας και καλησπέρα σας. Επειδή μας ακούνε και από... Κύπρο, Ελλάδα, ναι. Ευρώπη και Αυστραλία και από όλο τον κόσμο. Αυστραλία τι ώρα είναι τώρα? Είμαστε international. International, international, είναι 18 ώρες. Είναι 18 ώρες μπροστά η Αυστραλία, νομίζω. 18. Άρα κάνε 10 και 18. Αναία μου που το χάραμε 28, με τα μαθηματικά. 4 το πρωί. Εντάξει, η Αυστραλία θα μας δει αύριο όταν ξυπνήσουν. Θα το έχουμε εκεί το live, με σίγουρη ότι πολύ λίγος κόμμα θα βάλει ξυπνητήρι έτσι να ακούσει το καλημέρα show, γιατί ακόμη κοιμούνται τα πλάσματα, καταλάβες. Θα είναι καλημέρα για σε λίγες ώρες. Ναι, μέχρι ναι. Να τελειώσουμε εμείς θα είναι καλημέρα για αυτούς. Είμαστε μπροστά εμείς, είμαστε το μέλλον. Είναι μπροστά αυτοί. Είναι Τετάρτη για αυτούς. Ναι. Τετάρτη είναι τώρα. Πάρα πολύ διαφορά. Είδες. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Γιώργ. Γεια σου, Δημητράκη μου, που βρίσκεται εδώ στο LA Greek Hebrew Radio και μας κάνει support. Τη Μαρία Μέγιου μας ακούει από την όμορφη Κύπρο. Το Diego Adolfo, hi from Kiel. Έχουμε και τη Χιλή. Χιλή, Chile, Chile. Chile. Λοιπόν, ο Κυριάκος Ιεροδιακόνου θέλει μαζονάκι. Η Νεοφύτα Χατζηπασχάλη βρίσκεται μαζί μας από το όμορφο χωριό Πέγια της Πάφου. Γεια σου, Νεοφύτα μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια στη Νεοφύτα, τη θυμάμαι τη Νεοφύτα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, έχουμε και το Χρήστο Μέλιου μαζί μας. Το Μιχάλη Μέλιου. Πολλοί κόσμοι. Ο Κυριάκος μας βλέπει. Ο Κυριάκος είναι ένας από τους. Και θα το πω, ξέρω, ακούει. Αλλά θα το πω γιατί δεν με ενδιαφέρει έτσι. Να γουστάρω να το λέω. Όχι, όχι. Απλά να μην νομίζω ότι το λέω επειδή μας βλέπει. Απλά ναι. Το είδα και τώρα θυμήθηκα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Blaze αλλιώς είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και καταξιωμένους χορευτές που υπάρχει στην Κύπρο. Που υπάρχουν στην Κύπρο. Τι είδος χορού? Λοιπόν, ο Blaze κάνει hip-hop, νομίζω το main του, και ασχοληθήκε με διάφορα άλλα είδη. Τώρα θα μας γράψει φυσικά. Θέλει μαζονάκι. Να βάλουμε μαζονάκι, Κυριάκο μου. Θα βάλουμε και μαζονάκι, θα βάλουμε και αυτό μέλισσες. Αυτό το αγαπώ σημαίνει να ανταμώνουν ξένοι. Α, και ο Δημήτρης, είχα σκεφτεί το ίδιο κομμάτι, Δημήτρη, που είπες, έρχεται, γιατί το είχαμε βάλει στη σειρά. Η μαμά, καλημέρα. Δεν είπαμε στη μαμά, είπα εγώ. Καλησπέρα. Γεια σας. LA Greek Hebrew Radio. Yes. Μην ξεχνάτε να κάνετε like τη σελίδα μας LA Greek Hebrew Radio στο Facebook. Ναι, ναι, ναι. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή μας σε καλύτερο quality, αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε να μας δείτε μέσω της ιστοσελίδας μας που είναι www.lahradio.com, κυρίες και κύριοι. Και χθες κάναμε την εκπομπή ξεπίτηδες, γιατί είχαμε τα τεχνικά προβλήματα που λέγαμε όσοι μας έχετε ακούσει. Είχαμε επίτηδες. Αυτά τα. Ναι, επίτηδες, χωρίς το ξέ. Είχαμε τα τεχνικά προβλήματα που λέγαμε, τέλος πάντων. Οπότε την κάναμε την εκπομπή, μου έκανε το χατήρι ο Σωτήρης, γιατί του έκανα παράπονο ότι βάφτηκα, Σωτήρη μου. Έβαλα το make-up μου και δεν κάναμε την εκπομπή. Δεν είδες. Γίνεται. Και το έβαλα και στο Instagram stories. Το είδα. Χωρίς το make-up. Κρίμα στο make-up. Ήταν το story της Βασιλείας. Ναι, αλλά τελικά άξιζε τον κόπο. Άξιζε, Βγήκαμε έτσι λίγο στο... Λοιπόν, μου αρέσει το στυλ σου σήμερα, Βασιλεία μου. Μου αρέσει έτσι αυτό το alternative rock στυλ. Ξέρεις τι, αν ήταν ο Τσάν από τους Fab Five. Σ' αρέσει αυτό το show. Παιδιά, Queer Eye, Netflix, βάρτε το να το δείτε και αν δεν σας αρέσει, απλά μην το ξαναδείτε. Αλλά σας υπόσχομαι, give it a chance. Πες μου όμως τι έγινε, είχαμε awards, έτσι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πριν από δύο μέρες, τις μέρες ήταν τα Emmy Awards, τα οποία θα δούμε τώρα, παιδιά, ποιοι έχουν βραβευτεί για τα βραβεία αυτά. Λοιπόν, και η σειρά Queer Eye έχει βραβευτεί ως Most Outstanding TV Series του 2018 και έχουν πάρει Emmy Award τα παιδιά αυτά. Είναι πέντε παιδιά, καθένας ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο δουλειά, ας πούμε, άλλος είναι fashion designer, κουρέας κλπ. Κλπ. Θα το δείτε και θα καταλάβετε. Και έχουν πάρει το Most Outstanding βραβείο για τα Emmy Awards.
Μπράβο τους. Μπράβο τους, ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα το δω και εγώ αυτό. Δεν τελείωσα. Είναι στο Netflix. Ναι, Queer Eye. Okay, τέλεια. Όμως δεν τελείωσα. Βλέπεις εδώ, άμα κάνω έτσι, περίμενα. Έτσι. Η Τυράντα, η Ροζ, είναι ωραία. Πρέπει να την κρύβουμε. Είναι χωριάτικο. Χωριάτικο. Χωριάτικο, αγάπη μου. Σκέφτο φορώ τον μπλε, και φαίνεται το χωριάτικο το πράγμα, να πούμε. Να το κρύψεις και να βρεις και αυτοκολλητούδι, να μην ταράσει από εκεί. Να μην μετακινείτε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλησπερίσουμε την Κατερίνα μας που βρίσκεται εδώ μαζί Έλα, μας. Έλα, πες το επίθετο. Μιχαήλου. Απαναγία μου, Χριστέ μου, ρε. Μιχαήλου. Μπράβο, αγάπη μου. Μιχαήλου. Τι θέλεις να το θυμάσαι. Δεν ξέρω, πρέπει να μου μείνει, ξέρεις. Μάθαμε μια ζωή Μιχαήλου. Πώς έμαθες μια ζωή, προχτές τι ξέρεις. Μιχαήλου. Γενικά το Μιχαήλ, κατάλαβες, το έχουμε σε αυτιά μας από μωρά παιδιά. Μιχαήλ εννοείς, Μιχαήλ, σωστό. Ναι. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, μια εξαιρετική δημοσιογράφος, ήταν μαζί μας σε όλο αυτό που είχαμε το δράμα με την τραγωδία, ναι, με τις φωτιές. Με τις φωτιές. Ήταν εδώ μαζί μας η Κατερίνα, μια εξαιρετική δημοσιογράφος για τον πολίτη στην Κύπρο. Σε αγαπάμε πολύ, Κατερίνα. Η Κατερίνα και δουλεύει πάρα και πολύ στο παράθυρο της εφημερίδας Πολίτης, που είναι πιο πολύ τα πολιτιστικά, εκεί τι παίζει. Εκεί που τη συνέντευξη. Τη συνέντευξη και επίσης κάνει και εκπομπή δική της στο ραδιόφωνο του Πολίτη στην Μπράβο Κύπρο. Κάθε Παρασκευή, μας. 12 με 1, δεν κάνω λάθος. Ελπίζω να το βρήκα, ρε φίλοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μέλισσες Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι, γιατί πολύ μπλα μπλα ρίξαμε. Και επιστρέφουμε. Παιδιά. Καλή ακρόαση. Για το Δημήτρη μας. Ακούτε τον ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Λος Άντζελες. Ζω να με θες, μια καρδιά δική σου έχω, άγγιξέ με. Η Φουρέιρα. Μες στα μάτια μου κρύβονται λέξεις. Λοιπόν, Φουρέιρα. Αγαπημένο τραγούδι, Πολύ όμορφο.
Και υπάρχει και στα εβραϊκά, Είναι εβραϊκό το τραγούδι. Από ο Μεράταμ, νομίζω, και το πήρε η Φουρέιρα ή το αντίθετο είναι. Γιατί νομίζω το παίζω σε μια ταινία. Δεν ξέρω ποια ελληνική ταινία. Ξέρω ότι το έγραψε Ισραηλίτη στη μουσική. Άρα εντάξει. Τους στίχους τους έγραψε Έλληνας. Ναι, για την Φουρέιρα, ναι, αλλά υπάρχει και στα εβραϊκά. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μ' αρέσει όμως. Ωραίο κομμάτι. Ανεβαστικό. Είναι καλημερίστικο. Καλημερίστικο κομμάτι. Κάτι ήθελα να πω, ρε παιδί. Suavemente. Ξέχασα. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι με LA Creek Hebrew Radio. Επίσης, μην ξεχνάτε να κάνετε share το βίντεο μας. Λοιπόν, ναι, κάνουμε share, παιδιά. Α, και... που βλέπετε έτσι λίγο το Σωτήρι και εμένα στα τηλέφωνα κλπ. Δεν μπορούμε να γράψουμε μηνύματα μέσω της οθόνης, να σας απαντούμε μέσω της οθόνης. Μέσω του πληκτρολογίου μας. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα το οποίο ακόμη να επιληθεί. Είναι το Facebook. Το Facebook. Το Facebook φταίει. Σαμποτάρουν μας. Εγώ έτσι σε κατάλαβα. Λοιπόν, να καλημερίσω επίσης και τη Σβετλάνα Ρέι. Γεια σου, Σβετλάνα μου. We're having a show with Svetlana. Hello, Svetlana. Καλημέρα, Svetlana. It's the Mind of State show. Every Thursday, 10 o'clock, we're talking about social problems. We're talking about hypnosis, about the spirit, souls, and πιο βαθιά yoga, meditation. Did I ever, like, meet Svetlana? Yeah, of course. She's dancing. Svetlana, I know her. Of course you did. You do. Sunny. Sunny. Ah, yes, yes. Yes. Okay. Off-air, τα είπε. Off-air, off-air. Λοιπόν. Πρέπει να πει ένα κουσκούς εσωτερικό εδώ της κατάστασης όλης της δουλειάς. Λοιπόν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλη την παραγωγή που βρίσκεται πίσω από αυτό, το Σωτήρι που κάνει run όλο το ραδιοσταθμό. Να ευχαριστήσουμε Sendai Productions που βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία του ελληνοεβραϊκού σταθμού στο Los Angeles. Θέλουμε να στείλουμε πάρα πολλές καλησπέρες, καληνύχτες, καλές ξεκουράσεις. Πώς τα λέω, ρε παιδί μου. Σε όλο τον κόσμο εκεί έξω που μας ακούει, σε Κύπρο, Λευκοσία, Λεμεσό, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χιλή, Τσίλε. Στη Χιλή είναι πιο κοντά σε εμάς η ώρα. Ναι. Και στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, στη Ιερουσαλήμ και δεν ξέρω άλλες περιοχές του Ισραήλ. Παναγία μου, θα μας σκοτώσουν. Λοιπόν, επίσης, έχουμε ένα θεματάκι σήμερα, το οποίο έχει να κάνει με τη μεγάλη αλυσίδα Airbnb. Τι γνωρίζεις? Τι έγινε πάλι? Λοιπόν, παιδιά, Airbnb, ξέρετε, μπορείτε να πάτε και να θέλετε να πάτε διακοπές, θα βρείτε ένα δωμάτιο στο Airbnb, στο application Airbnb, θα το ενοικιάσετε, είτε είναι δωμάτιο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι αντίσκηνο, είτε είναι τροχόσπιτο, είτε είναι βάρκα. Ξέρετε, μπορείτε να ενοικιάσετε τα πάντα εκεί μέσα. Ναι. Κάστρα, είχα δει κάστρα, είχα δει εξωφρενικά πράγματα. Λοιπόν, ανακάλυψα, παιδιά, κρυφή κάμερα σε σπίτι που νοικίασαν μέσω Airbnb. Ο ιδιοκτήτης είχε στρέψει την κάμερα στο κρεβάτι. Ένα ζευγάρι από τη Βρετανία βρέθηκε στο Τορόντο του Καναδά για διακοπές. Όπως πολλοί τουρίστες, έτσι και αυτοί αποφάσισαν να νοικιάσουν ένα δωμάτιο μέσα Airbnb, γιατί είναι φτηνότερο, είναι πιο βολικό να βρεις στο κέντρο κτλ. Κτλ. Ο χώρος έδειχνε ευχάριστος και ιδανικός για διαμονή. Ωστόσο, υπήρχε μία παγίδα. Ο άνδρας πρόσεξε ένα ρολόι, συνδέεται με ένα καλώδιο που έμοιαζε με φορτιστή κινητού και δεν του έδειχνε φυσιολογικό. Το βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία στο άρθρο. Έτσι το κοίταξε πιο δεξιωτικά όταν συνειδητοποίησε πως ο ιδιοκτήτης καταγράφει τις κινήσεις του, κυρίες και κύριοι. Βασικά ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Το ζευγάρι κάλεσε αμέσως τόσο την εταιρεία Airbnb όσο και τις αρχές. Είμαστε στο δωμάτιο μόλις για 20 λεπτά όταν πρόσεξε το περίεργο ρολόι. Απλά έτυχε να το κοιτάξω και αμέσως κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρουμε αν ο ιδιοκτήτης μας κοιτούσε εκείνη τη στιγμή, ωστόσο η κάμερα κοιτούσε το κρεβάτι. Παναγία μου, πόσο άρρωστο κόσμο. Το σηκώστηκε και είναι τρίχα μου. Και εμένα. Πόσο άρρωστο κόσμο υπάρχει. Δηλαδή. Και εγώ μαζί με τον Δημήτρη να πήγαμε αρκετέ φορέ σε Airbnb. Αλλά δεν έχουμε ελέξει ποτέ το σπίτι να έχει κάμερε και κακώ. Άρα, παιδιά,
Ελέγχεται, εάν κλείσετε Airbnb, ελέγχεται το σπίτι το οποίο θα μείνετε, το χώρο τον οποίο θα μείνετε. Μπορεί να υπάρχουν κρυφές κάμερες και να σας ηχογραφούν. Εκτός και ψήνεστε, παιδιά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλη κατάσταση. Σταμάτα. Θα μας θυμώσει ο κύριος Μέγιο. Ο κύριος Μέγιο. Να μην ακούει πρωινάδικα. Να βάλει να ακούει. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Παναγιώτα Λοϊζίδου. Γεια σου, Παναγιώτα μου. Η Παναγιώτα είναι εδώ, να την Η Παναγιώτα είναι εδώ και βρίσκεται για διακοπές στο Σαν Ντιέγκο. Χθες που ήταν στο δρόμο και ταξίδευαν και λείπαν. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα να πούμε στην Τίνα, τη Ρωμιό, την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Τίνα. Πάρα πολύ καιρό να δω την Τίνα. Σε περιμένουμε εδώ, σε περιμένουμε, Τίνα μου, να έρθεις εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να ετοιμάσουμε με Τίνα Ρωμιό. Εκπλήξεις, ναι. Μεγάλος τραγουδιστής από Ελλάδα έρχεται, τον φέρνει εδώ η Power News Productions. News Productions, ναι. News Productions, Τίνα Ρωμιό. Έχουμε Λευτέρη Πανταζή, κυρίες και κύριοι. Wow. Λευτέρη Πανταζή. Αλήθεια, ποτέ δεν είδα το Πανταζή live. Ακόμη και όταν ήταν στην Ελλάδα, πάντα τον έβλεπα στην τηλεόραση. Τον είχα δει σε ένα fashion show. Ναι. Πήγε και τραγούδησε, γιατί φορούσε και ρούχα από Ερωτόκριτο. Μόνο Ερωτόκριτο φοράει τα τζασακάκια, όλα αυτά τα ρούχα, τα συνολάκια που φοράει ο κύριος Λευτέρης Πανταζής. Και παιδιά, μόλις πήρε το μικρόφωνο και άρχισε. Απάνω σε χάλια. Σε μαγικά χάλια. Πώ! Σηκώθηκε όλο το fashion show και χορεύε. Φαντάζεσαι το fashion show. Όλο το fashion show να χορεύει απάνω σε χαλιά. Τον είδα στα live που γίνονται στην τηλεόραση, ξέρεις, στην υγειά μας και τέτοια. Ναι, ναι. Δεν ήταν όμως στην υγειά μας, κάποια άλλα παρόμοια αντίστοιχου περιεχομένου εκπομπή. Ο οποίος έβλεπε τις κοπέλες και χόρευαν και δεν ξέρω ο τρόπος. Κάτι έλεγε, βασανιστείτε, μυστήρια πλάσματα. Βασανιστείτε! Είναι απίστευτος. Απίστευτος το show, το δικό του είναι 100% Λευτέρης. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος που κάνει τέτοιο, κατάλαβες. Είναι από τους λίγους και μπράβο. Λοιπόν, έρχεται Λευτέρης Πανταζής, μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε με την Τίνα και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται, όσους βρίσκονται στο Λος Άντζελες και στις περιοχές γύρω από το Καλιφόρνια και ενδιαφέρονται και Λευτέρη Πανταζή. Στείλτε μας τα μηνυματάκια, θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και έρχονται. Μέσω και τη επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περισσότερε πληροφορίε. Να πούμε, τι άλλο να πούμε. Καλημέρα και στον. Καρά. Αρχικαρά. Αρχικαρά, στον Αρχικαρά. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Και στη Μέρη. Και στη Μέρη, καλημέρα σε όλου εσά. Στον αγαπημένο το Γιώργο. Α, γεια σου Γιώργο, τι εζήτ. Ναι. Τι εζήτ, ο Γιώργο βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είναι στη Νέα Σμύρνη, νομίζω κατοικεί. Γιώργο μου, στέλνουμε την αγάπη μας και ευχαριστούμε Γιώργο. Πάρα πολύ. Σταθερός, για την υποστήριξη εδώ μαζί μας. Σταθερός της εκπομπής και θεατής προφανώς της εκπομπής. Σταθερός, στέλνουμε πολύ αγάπη, πολλά φυγιά στην Ελλάδα. Πάρα πολλά φυγιά σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες όπου γης φυσικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από Άννη. Κάνε την καρδιά μου να χτυπά ένα καινούριο τραγούδι, μια καινούρια καλλιτέχνη, τραγουδίστρια που βγήκε μόλις πριν από μερικούς μήνες στο προσκήνιο, στο ελληνικό πεντάγραμμο. Άννη, κάνε την καρδιά μου να χτυπά από Pop Heaven. Πάμε να ακούσουμε. Καλή ακρόαση.
The more you listen, the more you like. LA Greek Hebrew Radio. You're listening to LA Greek Hebrew. Καλημέρα! Καλημέρα show with Sotiris and Vasilia. Καλημέρα. 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 Καλημέρα! Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Σαχάρ μου! Πόκερ τοφ Σαχαρίτος! We were just listening to your spot, καλημέρα. Amazing spot, amazing jingle basically. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, καλησπέρα, LA Greek Hebrew Radio εδώ, το καλημέρα show βρίσκεται και σήμερα μαζί σας. Είμαστε εδώ, ακούμε live τον ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Los Angeles και επίσης listen live αν θέλετε στο www.lahradio.com και σιγά σιγά έχουμε και λίγες εκπλήξεις. Αυτός ο διαγωνισμός που λέγαμε, έτσι πρέπει να το σκεφτούμε λίγο να το με τα καλημέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και δεν την προχωρήσαμε μετά. Δεν έχουμε, αλλά θα το κάνουμε. Λοιπόν, είχαμε την ιδέα με τη Βασιλεία να ηχογραφήσετε, παιδιά, ένα βιντεάκι που να λέτε καλημέρα ή μια ηχογράφηση με το κινητό σας, να μας το στείλετε και θα φτιάξουμε καινούρια σποτ εδώ για το καλημέρα show με τη δική σας φωνή. Εδώ στο LA Greek Hebrew Radio. Ακριβώς, παιδιά. Και επίσης θέλουμε να πούμε ότι όσοι μας στέλνετε μηνυματάκια και δεν τα διαβάζουμε και δεν τα βλέπουμε, ίσως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχετε κάνει like στη σελίδα του LA Greek Hebrew Radio στο Facebook. Αν κάνετε like, θα μπορούμε να δούμε τα μηνυματάκια σας εδώ στην οθόνη που έχουμε. Θα το πω σε λίγο σιγά σιγά, εντάξει. Λοιπόν, η Παναγιώτα μας ζήτησε ένα ανεβασικό τραγούδι για την ξαδερφή μου, την Ιωάννα Παπά Μιχαήλ, που σας ακούει από την όμορφη Λεμεσό. Τα φιλιά μας στη Λεμεσό. Και στην Ιωάννα Παπά Μιχαήλ. Γεια σου Ιωάννα μου. Λοιπόν, Λία Δάκης. I almost miss you. I invite all the Cypriots I know here in Los Angeles. Μπράβο, ευχαριστούμε Λία μου. Ευχαριστούμε. We love you. Much. Thank you very much. And Lia, you are more than welcome to come here in LA Greek Hebrew Radio Studio and join us. Να μιλήσουμε, να τα πούμε εδώ, να μας πεις τις εντυπώσεις, εμπειρίες σου από το Los Angeles. Η Λία είναι η Κύπρια που μένει στο Los Angeles πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πως γεννήθηκε εδώ η Λία, δεν κάνω λάθος. Λία μου, ξέρεις να κάνεις και κολοκοτές. Γιατί τες λυμπίστηκα από χθες. Μαχαλεπή, Λία μου. Μαχαλεπή να μάθουμε επίσης. Τίποτε άλλο. Σάμιση. Ωραίο το σάμιση που έφερες προχτές. Τι γλυκά έχετε πεθυμίσει εσείς, ρε παιδιά? Πείτε μας τα γλυκά που αγαπάτε, που έχετε πεθυμίσει. Ναι, τα γλυκά που αγαπάτε, έτσι τα κυπριακά τα γλυκά. Λία Δάκης was born here, was born and raised in LA, in Los Angeles. Μπράβο, Λία μου. Λοιπόν. Θα βάλουμε τραγουδάκι, Παναγιωτούλα μου. Για την Ιωάννα Παπά. Τι έχω πάθει σήμερα, ρε παιδί μου. Θα βάλουμε πρώτα το τραγούδι που ζήτησε ο Dimitri York, το οποίο είναι το Φώναξέ με του Λία Βρετού. Και μετά θα βάλουμε ένα ανεβαστικό κομμάτι. Μπράβο, θα το βάλεις τώρα? Όχι, μ' αγάπη μου, πάρ' το χρόνο σου. Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω για Emmy Award Winners. Μάλιστα. 2018. Λοιπόν, πάμε να δούμε Outstanding... Τι θέλεις να πούμε, έχουμε πάρα πολλά βραβεία. Πάμε να δούμε Outstanding Production Design for a Narrative Period of Fantasy Program. Game of Thrones. Game of Thrones και πάλι νίκησε. Μπράβο. Λοιπόν, είναι, περίμενα ένα λεπτό να δω, έχει κερδίσει το Production Design. Μπράβο. Για Fantasy, okay. Μπράβο. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, Outstanding Production Design for a Narrative Program, not Fantasy, just a Narrative Program, Glow. Okay. Το έχεις δει το Glow? Όχι. Είναι τρελές όλες εκεί μέσα. Αλήθεια. Είναι 10 τρελές που είναι και καλά, προσπαθούν να γίνουν σαν fashion icons και γυρίζουν ταινίες. Και αυτό το έχεις στο Τέλειο. Netflix. Ναι, στο Netflix. Glow. Ναι, στο Netflix επίσης το Glow, αν ενδιαφέρεστε να το δείτε. Λοιπόν, έχει κερδίσει Emmy Award. Πάμε να δούμε ο Standing Production Design for a Variety Special Jesus Christ Superstar. Live in concert. Wow, αυτό δεν το ξέρω. Ναι. Queer Eye. Outstanding casting for a reality program. Queer Eye, winner. Ναι. Outstanding choreography. So you think you can dance. Ναι, αυτό έλειπε. Μα αυτό μόνο ήταν.
Α, ήταν και το The Late Show with James Corner. Ναι, ήταν συγκεκριμένες χορογραφίες που έχουν παιχτεί σε αυτά τα reality shows. Okay. Βασικά, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχουμε Outstanding Cinematography for a Single Camera, The Crown. Α, αυτό ενδιαφέρον είναι. Ναι. Και για τον Δημήτρη που θα κάνει, ετοιμάζει κάτι παρόμοιο. Αλήθεια? Ναι. Τι να περιμένουμε, πει... τι να περιμένουμε από Δημήτρη Γιορκάτση? Θα μας τα πει ο ίδιος όταν ευκαιρίσουμε να έρθει εδώ στο στούντιο με βάση κάποιες συνθήκες. Αν δεν ευκαιρίσουμε να έρθει, μπορούμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο και δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Έτσι. Όχι, θα καταλάβουμε εμείς. Εμείς θα καταλάβουμε. Λοιπόν, Outstanding Sky Fiction Costumes, Game of Thrones again. Outstanding Period Costumes, The Crown again. Παιδιά, βλέπουμε ότι συνέχεια κερδίζουν ήδη. Βλέπεις, όταν μία παραγωγή είναι τόσο καλή... Πιστεύεις στο ότι μπορεί... Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ τώρα. Κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, ας πούμε. Να τον κάνεις, αγάπη μου. Πιστεύεις ότι παίζει, ας πούμε, να... Όχι. Βρίσκεται κάτι στο background για να κερδίζουν όλοι συνεχώς ήδη? Όχι. Είναι το ότι κάνουν καλές παραγωγές σε σχέση με όλους αυτούς που υπάρχουν, που κάνουν compete, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή έχουμε επίσης Outstanding Picture Editing for a Structural Competition Reality Program, Queer Eye. Mm-hmm. Ξανά. Ναι. Βλέπεις. Λοιπόν, Emmy Awards ήταν πριν από μερικές μέρες. Έχουμε πολλές κατηγορίες, πάρα πολλές κατηγορίες. Outstanding Music Supervision, The Marvelous. Outstanding Guest Actor in Comedy Series, Cat Williams. Και βλέπουμε διάφορα βραβεία. Καλά, πόσες ώρες πάει αυτό το Emmy Awards? Λοιπόν, το Emmy Awards πάρα πολλές ώρες. Μπορείτε, παιδιά, να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Emmy Awards, να βρείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νικητές σε πάρα πολλά κατηγορίες, σε πάρα πολλές κατηγορίες, και μπορείτε να δείτε και εσείς ήδη. Εμείς τώρα έχουμε απλά πει ναι, κάποια μερικά τα τελευταία, βασικά, ας πούμε. Outstanding Special Visual Effects, ναι. Game of Thrones. Δηλαδή, το Emmy Awards είναι για τα πιο outstanding. Outstanding stunt coordination for a comedy series, Glow. Ναι. Καταλαβες. Οι ονομασίες των βραβείων που βρίσκονται στα Emmy Awards είναι περισσότερο για most outstanding. Μπράβο. Αυτό είναι το πώς κινείται το Emmy Awards. Δεν είναι Oscars, είναι most outstanding. Outstanding stunt coordination for a drama series, Game of Thrones. Μάλιστα. Καταλαβες. Και πάει, και πάει, και πάει. Μπράβο τους. Μέχρι λοιπόν, να πάρουμε συγχαρητήρια. Μέχρι να πάρουμε εμείς κανένα Emmy Award, πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ηλία Βρετό, Φώναξε με, και επιστρέφουμε δυναμικά, έτσι. Ναι, Σωτήρη μου. Κορίνα Καπλάνης. Ω, καλημέρα κορινάκι μου. Η Κορίνα, πόσο so cute, σας αγαπώ. Ξέρεις γιατί γελάω, επειδή ξέρω ο τρόπος που το λέει. Oh, τόσο αληθινό. So ναι, ναι, ναι. Και εδώ ματάκια που γυαλίζουν αυτό από τα animations. Ναι, ναι. Μπράβο, αυτά τα μεγάλα τα ματάκια. Από τα Mickey Mouse, παιδιά. Κορίνα. Εμείς τα λέγαμε Mickey Mouse, δεν ξέρω οι Έλληνες. Cartoons. Cartoons τα λέγανε. Ναι. Γιατί εμείς όταν ήμασταν μικροί. Ή κινούμενα σχέδια. Θέλαμε να βάλουμε κινούμενα σχέδια να δούμε στην τηλεόραση. Και δεν λέγαμε, μαμά, θέλω να μου βάλεις κινούμενα σχέδια. Λέγαμε, μαμά, να μου βάλεις τα Mickey Mouse. Και Mickey Mouse είναι ο Mickey Mouse. Ναι. Αλλά εμείς τα λέγαμε όλα Mickey Mouse και εννοούσαμε κινούμενα σχέδια, cartoons. Λοιπόν, τι ενδιαφέρον αυτό. Να καλημερίσουμε την Κορίνα που βρίσκεται εδώ. Έτσι. Μαζί μας στο LA Creek Hebrew Radio. Την αγαπάμε. Βρίσκεται και αυτή στο SNI, είναι μέλος του SNI Productions. Of course. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Επίσης, να τις ευχηθούμε περαστικά, είναι λίγο κρυωμένη. Αγάπη μου, περαστικά γλυκιά μου. Μαζί με την Κορίνα βρισκόμαστε με την Πάντα, με την Tyrannian Masters κάθε Πέμπτη. Βρισκόμαστε στο Σέρας, εδώ στην Ventura και Widset. Μου αρέσει αυτό το Σέρας. Σέρας, πώς είναι, Σέρας, θες να το πεις εσύ? Είναι Turkish place, είναι Σέρας. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη έχουμε live... Ισραηλίτικη, τουρκική, ανατολίτικη και πάνω απ' όλα ελληνική μουσική από Βασιλεία Μέλιου, ναι. Από Κορίνα Καπλάνης, Ανδρέας Φούλιας, Λίλο, Πίνι, Γεράσιμο Σομπουζούκη, δεν ξεχνάμε το Γεράσιμο μας, ναι. Σαχάρ στον ήχο, Σωτήρης Χρυσάθης στο Τζεμπέκικο και στα φωνητικά. Περνάμε όμορφα κάθε Πάρα Πέμπτη, όμορφα, πίνουμε την πυρίτσα μας, τρώμε τα dips μας, ακούμε καλή ελληνική μουσική. SNI Productions κάθε Πέμπτη, Ventura Boulevard στο Studio City στο Σέρας. Λοιπόν, φώναξέ με, παιδιά, Ηλίας Βρετός, έρχεται τώρα.
Πάμε να ακούσουμε Φώναξέ με. Έλα πάτα το, είναι και touch. Έχουμε double και touch. Touch, double είναι, touch. Είναι touch οθόνη. Λοιπόν, σας φιλούμε. Καλημέρα show with Sotiris εν Βασιλεία. Καλημέρα. 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 Yes, 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 yes. Πόσο πολύ μου αρέσει σήμερα η μέρα. Ξύπνησα πάρα πολύ θετικά. Πάρα πολύ όμορφα. Είχα μιλήσει, σου το είπα, είχα μιλήσει με την αδερφή μου το πρωί. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάει κάτι καινούριο. Δηλαδή, από έκτη δημοτικού πάμε πρώτη γυμνασίου τώρα. Οπότε μπαίνουμε σε πιο μεγάλη φάση. Βλέπουμε τους πιο μεγάλους μας δευτεραίους, τριταίους, ξέρεις αυτή η κατάσταση. Πάρα πολύ cool η αδερφή μου. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο Χριστινάκι που είναι πάρα πολύ cool. Είναι εναντίον του bullying. Ξέρει να απαντά και είναι πολύ δυναμική. Από σένα το πήρε αυτό. Μπράβο! Μπράβο στην οικογένεια Μέλιου, κυρίες και κύριοι. Να σηκώσουμε σημαίες, παιδιά, λοιπόν. Να πούμε καλημέρα στη ζωή, στη ζωή η οποία... Ζωή Καπλάνης, αγαπημένη, η μαμά μου εδώ στο Λος Άντζελες. Την είχαμε δει προχθές που ήμασταν invited σπίτι του Σαούλ για το Happy New Year και μας έδειχνε, παιδιά, η ζωή, τις μαγειρικές της και τις τέχνες της, δηλαδή απίστευτη. Γιατί εγώ είχα πάει και στο Thanksgiving και όντως... Κάνει απίστευτα φαγητά. Παιδιά, είχα πολύ δει είχα και τα στολίζει και τόσο τα όμορφα. Και δεν... Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, να μπείτε στο Instagram Ζωή Καπλάνης και θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Αλλά μόνο οι εκλεκτοί δικαιούνται να είναι φίλοι.
Η εκλεκτή. Η εκλεκτή. Η εκλεκτή. Και ο κόσμος φυσικά θα μπορεί να δει, ξέρεις, οι εικονίτσες από τα φαγητά είναι της private. Κυρία Ζωή. Α, είναι private. Ναι, θα κάνει accept η κυρία Ζωή, αν και εφόσον θέλει, έτσι. Μπράβο. Κάνεις... Ζωή μου, σε αγαπούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη που μας δίνεις εδώ στο LA, γιατί ξέρετε ότι είστε οικογένεια μας εδώ. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη Καραολή. Γεια σου Γιάννη, με έχουμε και τραγούδι από Γιάννη Καραολή. Ο Γιάννης Καραολής είναι από Κύπρο. Είναι συντονισμός με Lake Creek Hebrew Radio. Νεοφύτα Χατζηπασχάλη, γεια σου Νεοφύτα μου. Καλησπέρα στο Γιάννη και στη Νεοφύτα. Επίσης, η μαμά όλων σας είναι εδώ. Λέει η Ζωή Καπλάνης, and we should have a cooking show. Μπράβο, πρέπει, ναι, πρέπει. Σωστό. Λοιπόν. Σωστό. Επίσης, η Ντίνα Ρωμιός λέει smile Σωτήρης. Ο Σωτήρης μόνο χαμόγελα είναι. Χαμόγελα, μέχρι χαμόγελα. Μέχρι εκεί πάει, Ντίνα μου, το χαμόγελο. Μέχρι εκεί πάει. Ντίνα, σε περιμένουμε εδώ στο LA Creek Hebrew Radio, το συντομότερο. Λοιπόν. Good morning to Erin, θα ήθελα να πω. Μας βλέπει και η Erin. Η Erin φτάνει τώρα. Θα έρθει όπου και να είσαι, λοιπόν, θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Θα σας πω την εμπειρία μου, θα μοιραστώ την εμπειρία μου που είχα μαζί σας χθες το βράδυ. Λοιπόν, ήμασταν με τον Δημήτρη, με κάτι φίλους τέλος πάντων. Και δούλευα σε κάτι μουσικά πράγματα, τέλος πάντων. Εγώ ετοιμάζω το άλμπουμ και μιλούσα μαζί με τον παραγωγό. Και ο Δημήτρης μαζί με τον φίλο μας, τον Σάβα Χρήστο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, τέλος πάντων οργάνωναν κάτι άλλο. Γινόταν κάτι άλλο εκεί. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Πήγε αργά η ώρα, πήγε 12 παρά. Και μαξ είχαμε έρθει με ένα αυτοκίνητο. Λέω τον Δημήτρη, κοίτα, εγώ θα πάω, θα ξεκουραστώ λίγο και πάρε με τηλέφωνο, ξύπνησε με, να έρθω ήταν κοντά το σπίτι του. Του Σάβα, οπότε θα μπορώ να ξυπνήσω να έρθω για 5 λεπτά, ας πούμε, να σε πάρω και να πάμε πίσω. Οκ. Μου λέει τελικά θα έρθει ο Κωνσταντίνος, τέλος πάντων, ένας άλλος φίλος μας να με φέρει σπίτι, όλα καλά. Παιδιά, εγώ πέφτω να κοιμηθώ, ξέχασα ότι δεν είχε ούτε κλειδιά και είχα και το τηλέφωνο μου αθόρυβο. Αυτόματο έβαλα αθόρυβο. Ξέρεις τι έγινε, Σωτήρη? Ήρθε σπίτι, να φύγει τον Κωνσταντίνο σπίτι, ανεβήκε πάνω και φάκαν τις πόρτες. Δυνατά! Του διαμερίσματος να ανοίξει, δεν ακούω, δεν ένιωθα. Εξύπνησε με η σκυλίτσα 50 λεπτά μετά, επειδή έλαξε. Γάβγησε, ναι. Λοιπόν, και ξυπνώ, τον παίρνω. Είχα 10 αναπάντητες και τον παίρνω τηλέφωνο. Πού είσαι? Έφυγα. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ρε, χτυπούσα τις πόρτες. Ανοίξαν οι γείτονες. Όλοι οι γείτονες ξύπνησαν εκτός εσύ. Σωτήρη, δεν ένιωσα. Χτυπούσαν τις πόρτες έτσι. Αγάπη μου, όταν είναι κουρασμένο το πλάσμα, χρειάζεται ξεκούραση. Τι επέρασε χτες ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, εμπειρίες που... Εμπειρίες ζωής. Λοιπόν, έχω να διαβάσουμε κάτι. Λοιπόν, ο γάμος ακυρώθηκε, η νύφη όμως το γλέντισε μέχρι το πρωί. Ακομπλεξάριστη όποια και αν είναι αυτή. Λίγο πριν την εκκλησία έδιωξε τον γαμπρό επειδή την απατούσε. Ένα διαφορετικό γαμήλιο γλέντι έκανε μια παρολίγο νύφης σε κοσμικό νησί των Κυκλάδων, η οποία αποφάσισε να μην το βάλει κάτω όταν ακυρώθηκε ο γάμος της. Σύμφωνα με τους Κυκλάδες 24GR, το πρώην ζευγάρι με καταγωγή από τη Γερμανία και την Αυστραλία είχαν επιλέξει το Φολέγανδρο για να κάνουν το γάμο τους σε στενό οικογενειακό κύκλο, περνώντας παράλληλα και τις διακοπές τους. Περίπου 35 καλεσμένοι έφτασαν στο νησί προκειμένου να παρευρεθούν συντελεκτοί και ενώ τα πάντα ήταν έτοιμα, catering, DJ, βέρες, τούρτα, μπομπονιέρες, καλεσμένοι, ο γαμπρός αποδείχτηκε ότι είχε αλλού το μυαλό του. Η επίδοξη σύζυγός του ανακάλυψε τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την ερωμένη του, με αποτέλεσμα να ακυρώσει το γάμο και να το διώξει μαζί με τον κουμπάρο τους. Wow. Η κοπέλα, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, ενημέρωσε αμέσως συγγενείς και φίλους που ήταν προσκαλεμένοι ότι ο γάμος δεν θα πραγματοποιηθεί, κάτι που δεν ίσχυε και για την δεξίωση. Πήρε λοιπόν τους συγγενείς και τους φίλους της, καθώς και τους συγγενείς του γαμπρού και πέρασε μία ξέχαστη βραδιά, κυρίες και κύριοι, σε εστιατόριο που είχε προγραμματιστεί να γίνει η γαμήλια δεξίωση και γλέντισε μέχρι τις πρωινές. Μπράβο της! Μπράβο της! Ούτε να πάει να κλαίει και να οδύρεται και τα λοιπά και τα λοιπά και δράματα, πολλά απλά. Πάρε τα μπουγαλάκια σου, αγάπη μου, και πηγαίνε στη φιλενάδα παπάει. Σου. Εγώ θα έχω πιάσω τα λουκούμια, τα σκουμέρες και τα παρανυφάκια και θα γλεντήσω. Αλό. Wow, ας πούμε, ναι. Να μην μας τύχει όμως. Εντάξει. Έτυχε στο γέρι, στο χωριό μου, παιδιά.
είχαν κάνει ένα γάμο λίγο πιο πάνω από τη γειτονιά μου και έκλεισαν, ακούστε τώρα τι παραδοσιακός γάμος χωριάτικος ήταν αυτός. Χωριάτικο παραδοσιακός. Έκλεισαν τους δρόμους με βαρέλια και έγινε ο γάμος στο δρόμο. Έστησαν τραπέζια με αυτές τις πλαστικές τις καρέκλες. Πορτοκαλιές με την τρύπα. Αυτές, μπράβο, άσπρες νομίζω ήταν, αλλά ακριβώς αυτές με την τρύπα. Λοιπόν, και πήγαμε στο γάμο, θυμόμαι ότι ήμουν 12-13 χρονών. Τέλος πάντων, εκεί με τα γειτονόπουλα παίζαμε στις γειτονιές, αφού στη γειτονιά ήταν ο γάμος, στο δρόμο. Και την επομένη μαθαίνουμε ότι χώρισαν. Πήραν τα λεφτά, τα μοίρασαν τα φακελάκια και ο καθένας πήρε το δρόμο του, σωτήρι. Και... τραυματικές εμπειρίες, wow. Τώρα εξηγούνται όλα. Τραυματικές εμπειρίες. Γιατί εξηγούνται. Έχω θέμα με το γάμο. Απλά δεν βιάζουμε να παντρευτώ. Αγάπη μου, και καλά κάνεις. Εσύ δηλαδή βιάζεσαι να παντρευτείς. Είμαστε μωρά ακόμη. Έτσι. Μωρά παιδιά. Μα γιατί. Φίλα... Γιατί να πάρω τέτοια απόφαση. Κραουνάκι μου. Θέλουμε να ακούσουμε το Σταμάτη Κραουνάκι. Φίλαμε. Και επιστρέφουμε. Allegro Hebrew Radio, παιδιά. Όσα πιο πολλά shares κάνετε εδώ για το Καλημέρα Show, τόσο το καλύτερο. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά. The more you listen, the more you like. LA Greek Hebrew Radio. You're listening to LA Greek Hebrew Radio. Καλημέρα! Καλημέρα show with Sotiris and Vasilia. Καλημέρα. 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 Ζω να με θες. Μια καρδιά δική σου έχω αγγίξει. Έλα αγάπη μου πάνω στην ώρα. Είδες. Άφησες με εδώ μόνη μου και τραγουδούσα, πορώθηκα με τον Κραουνάκη, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Απίστευτος καλλιτέχνης, μεγάλος καλλιτέχνης.
Ηρέμησα, ρε παιδί μου, έφυγες και... Είδες, ήσουν εξελάφρωσες. Ξέρω, τι έγινε. Πήγα να φτιάξω καφέ γιατί, ξέρεις, είναι απαραίτητο στο πρωί με καλημέρα σοου, καφές, έτσι εδώ, κουσκούς. Έχω... Τα περνάμε όμορφα. Έχω φτάσει σε μια ηλικία. Εντάξει, σε λίγες μέρες κλείνω και τα 26. Παναγία μου, μεγαλώνουμε παιδιά, αλλά μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα. Εσύ 26, εγώ 29. Λένε ότι μετά, αλήθεια, ναι. Λένε ότι μετά από κάποια ηλικία είναι η γυναίκα, μετά τα 25, κάπως έτσι, δεν θέλω λέει την ηλικία της. Εγώ ακόμα δεν το έχω αυτόν τον σύνδρομο. Αγάπη μου, εσύ δεν έχεις κανένα σύνδρομο. Όχι, αγάπη μου. Είσαι... Σύνδρομο πελάρας έχουμε. Μπράβο, πελάρας είναι τρέλας. Σύνδρομο τρέλας, πελάρας. Έτσι να κάνουμε και λίγο, να τα κάνουμε και μετάφραση. Να μου κάνεις translation, ναι, γιατί το έτσι όταν μιλώ... Μου βγαίνει και δεν το σκέφτομαι καλά, κάμισα αγαπητοί. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τη Δέσποινα Κυριάκου που βρίσκεται μαζί μας συντονισμένη. Ναι, 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 ναι. Δεσποινούλα, Παναγιώτα. Ο Παναγιώτης θέλει να ακούσει Better Alone. Παναγιώτη μου, αγάπη μου, ό,τι πει το αφεντικό εδώ, θα ακούσουμε Better Alone, να ακούσουμε. Να δεν θέλει, δεν θα ακούσουμε. Αφεντικό. Αφεντικό είμαστε και οι δύο. Της εκπομπής, αγάπη μου. Ναι. Να πω εγώ να ακούσουμε τον εαυτό μου. Να τον ακούσουμε, γιατί μην τον ακούσουμε. Λοιπόν, Θες να ακούσουμε λίγο Better Alone? Δεν έχω πρόβλημα εγώ, τι θέλετε. Παιδιά, Better Alone από Βασιλεία Μέλιου. Εδώ την έχουμε μαζί μας. Έχουμε την τιμή να έχουμε αυτή την καλλιτέχνη μαζί μας. Alternative Rock. Η Βασιλεία ετοιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι με Βασιλεία. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website της που είναι www.vasiliamusic.com. Βασιλεία with double S. Yes. Βασιλεία music.com. Μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε να δείτε νέα της Βασιλείας. Μπορείτε να δείτε τις δουλειές που ετοιμάζει. Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό της και πάρα πολλά άλλα. Πάμε να ακούσουμε Better Alone. Κοίτα ποιος μας βλέπει, να τα αφιερώσουμε και στο Χριστινάκι μου. Χριστίνα, πρώτη γυμνασίου. Αγάπη μας. Και στη Θεμούλα να πούμε πολλά Θεμούλα, πολλά φιλιά. Θεμούλα, η οποία κέρδισε η Ιονέσα διανυκτέρευση. Είχαμε διαγωνισμό, ναι. Για το Ιονέσα Σιλόφου. Μπράβο. Κέρδισε εδώ διαγωνισμό με Lake Creek Hebrew Radio και κέρδισε διανυκτέρευση μετά από κλήρωση που κάναμε εδώ live με τη Μάνθα. Κέρδισε διανυκτέρευση στο χωριό Λόφου, στο Ιονέσα Hotel Boutique που είναι πανέμορφο. Λοιπόν, τέλεια, να δω φωτογραφίες. Ναι. Θεμούλα, στείλε μας selfie όταν πας εκεί να δούμε έτσι το background και κάνε μας και tag. Μπράβο. Από το Lake Creek Hebrew Radio, δωράκι, να Μπράβο. Τα δούμε. Κάνε και το να share. Το βάλουμε στο website μας. Παιδιά, ναι, Lake Creek Hebrew Radio, είμαστε εδώ εγώ μαζί με το Σωτήρι, το Σωτηράκι μου. Κάνουμε την εκπομπή Καλημέρα Show, την οποία θα έχουμε ξανά και την επόμενη εβδομάδα, Μπράβο. Έτσι. Απλά αυτό που θέλω από εσάς, παιδιά, είναι μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα μας. Επίσης, βγάστε φωτογραφίες, selfie, γράψτε, κάντε tag το LA Creek Hebrew Radio, να βοηθήσουμε να μεγαλώσει αυτή η προσπάθεια, να βοηθήσουμε το σταθμό να γίνει expand, να γίνει τεράστιος. Ναι. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη που μας δίνετε. Πάμε να ακούσουμε Better Alone και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο Better Alone από Βασιλεία Μέλιου. Στον Παναγιώτη με αγάπη. Στον Παναγιώτη. Gone, and now you probably regret all the things that you've done. You tell me you're sorry, but I don't think you are. Oh, I made a mistake giving you my heart, giving you my heart. Myself, and I feel better alone. No, and I'm almost scared, and I feel better alone. Now me and myself, and I feel better alone. No, and I'm almost scared, I feel so great on my own. I'm better alone. Oh.
with myself and I feel better alone. No, I got in my skirt. I feel so great on my own. I'm better, I'm better, I'm better, I'm better, I'm better, I'm better, I'm better. Memories here in third night. When you were all alone, longing for someone to understand, to make you feel real again. Myself and I feel better alone. No, I don't do my skirt. I feel so great on my own. Now me and myself better alone. No, I don't do my skirt. And I feel better alone. Now me and myself and I feel better alone. No, I don't do my skirt. I feel so great on my own. I'm better, 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 I'm better alone. Ακούτε τον ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Λος Άντζελες. Και δεν ακούμε μόνο ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Λος Άντζελες, ακούμε επίσης Βασιλεία Μέλιου. Πόσο πολύ ταιριάζει αυτό που βάλαμε μετά το σποτ που το έβαλα από το Μπεδεραμπε. Ντίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται πάρα πολύ. Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια που κάνεις εδώ στο ραδιοσταθμό για το κομμάτι μου. Ετοιμάζω το άλμπουμ μου. Και έχουμε πολλά επίσης να ακούσουμε. Πολλά, πάρα πολλά. Έρχεται τέλος του μήνα και shows έρχονται μετά το Νοέμβριο. Ετοιμάζω κάτι το Νοέμβριο πάρα πολύ σημαντικό για μένα και μέσω του μάνατζέρ μου. Και μετά έρχεται έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μένετε συντονισμένοι και θα σας ενημερώσω. Αν φυσικά. Υπομονούμε. Ναι. Λοιπόν, Ντίνα Ρωμιός. Είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Ντίνα, κοριτσάκι ευχαριστώ. Μου. We love Βασιλεία. Και στη Λία να πω πολλά ευχαριστώ. Λία Δάκη, επίσης το Φίλιππο Σπυρί. Καλά να περάσει. Να περάσει ακόμη πιο καλύτερα, αγαπητέ Φίλιππε. Καλησπέρα και σε σένα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας από ποιο μέρος του κόσμου μας ακούτε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, τι γίνεται εκεί. Κάντε share το show μας. Δηλαδή, είμαστε μέρα εδώ. Ο κόσμος που μας ακούει εκεί είναι νύχτα. Πώς γίνεται αυτό η κατάσταση με το... Εμείς να κάνουμε πρωινάδικο, να είμαστε στα χάι μας, ας πούμε. Ναι. Ο κόσμος εκεί να απλώνει στον καναπέ και να κάνουμε... Δεν πειράζει. Νομίζω τους φέρνουμε θετική, τους δίνουμε τη θετική μας ενέργεια, τη θετική μας σκέψη. Ναι. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Με όνειρα. Να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Ναι. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, σήμερα μεγάλη μέρα για την Αμερική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ναι, λοιπόν, να πούμε, αν κάποιοι Έλληνες που μας ακούνε, οι Κύπροι, είχαν συγγενείς που δυστυχώς βρίσκονταν σε αυτή τη μεγάλη μέρα που συνέβη και το χτύπημα των δίδυμων πύργων, να πούμε συλληπιτήρια, μνημόσυνα θα γίνονται φυσικά από ναι, ό,τι ξέρω. Μεγάλη τραγωδία η αποτρομακτικό χτύπημα ναι. Με τα αεροπλάνα που χτύπησαν τους δήμους πύργους, να πούμε ζωή σε αυτούς που... Έτσι. Και για τους μνήμεις όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία που συνέβη και 11 Σεπτεμβρίου 2001 στο Σινιανιώσκι. Σωτήρη πήγε στο... Όχι, έχουν κάνει πήγα. Τώρα μνημείο Πού? Εκεί. Όχι. Που το είδα. Πήγα. Το είδα, αλλά δεν πήγα. Ναι, πήγα ακόμη. Και είναι απίστευτο, παιδιά. Όσοι δεν πήγατε εκεί στο μνημείο που έχουν φτιάξει για τους δίδυμους πύργους, το χτύπημα των δίδυμων πύργων, είναι ακριβώς, τέλος πάντων, είναι εκεί το...
το χτίσιμο των δίδυμων πύργων, δηλαδή η περιφέρεια των δίδυμων πύργων, αλλά δεν έρχεται, δεν ψηλώνουν, δεν έχουν χτίσει ξανά δίδυμους πύργους, έχουν κάνει το αντίστροφο. Δηλαδή υπάρχει βάθος. Υπάρχει πάρα πολύ βάθος και πέφτει νερό μέσα και γύρω από αυτό το πηγάδι, τέλος πάντων, το βαθύ, που πέφτει νερό, είναι τα ονόματα όλων αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Είναι ταξίδι για μένα. Απίστευτο. Είναι dream trip να πάω Νέα Υόρκη. Ελπιστώ να πάω σύντομα, να βρω τον χρόνο να πάω. Εγώ θέλω πάρα να πάμε μαζί, αγάπη μου. Πάρα πολύ. Ξέρεις που θέλω να πάω? Στη σαφάρι. Στη σαφάρι. South Africa. Θέλω να πάω να δω τα γιοντάρια. Τα γιοντάρια. Τα γιοντάρια τα μεγάλα. Τα γιοντάρια. Τις τίγρες. Πάντα είχα αυτόν τον όνειρο, παιδιά, να είμαι με τον τσιπ. Αυτό που πάει έτσι, ας πούμε, και βλέπουμε δεξιά τα γιοντάρια, τα γιοντάρια, τους πίθηκους, τις ζέμπρες. Και μιας και λέμε για έτσι να πούμε. Για γιοντάρια. Γιώργο μου, ο Γιώργος μας, ο αγαπημένος Γιώργος, τον οποίο και λέω Γιώργο, γιατί είναι και ο Γιώργος από Κύπρο, Λευκοσιάτης είναι και ο Γιώργος, Τροβολιώτης νομίζω, δεν κάνω λάθος. Βρίσκεται εδώ στο Λος Άντζελες. Ναι, ο Γιώργος. Γιώργο, α, ο Γιώργος. Ο Γιώργος, αγάπη μου, Κύπριος ο Γιώργος. Ελεϊνός κι αυτός. Ελεϊού, καλά, ο Γιώργος και είναι ελεϊνός. Λοιπόν, επίσης να καλησπερίσουμε τον Τζούλιο Ευρυπίδου που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Γεια σου, Τζούλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Λοιπόν, πάμε για quiz. Πάμε για quiz. Αγάπη μου, είμαι έτοιμη. Εγώ γεννήθηκα έτοιμη. Λοιπόν, μπράβο. Ναι. Κατσαδαμή, ας πούμε. Τι λέει το αγαπημένο σου παγωτό για την προσωπικότητά σου? Πολλά εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Παιδιά, σοκολάτα. Ό,τι σε σχέση με σοκολάτα. Γεια σου, αγαπητέ του UPS. Έρχεται ο άνθρωπος, αφήνει μας τα γράμματα. Πε μας ένα γεια καλημέρα, χαιρετώ τον και βλέπει μέσα, πως και κολλάμε. Λοιπόν, τι λέει το αγαπημένο σου παγωτό, Βασιλεία μου, για την προσωπικότητά σου? Ποιο θα πει, λέγες, βανίλια, σοκολάτα. Σοκολάτα, απόλυτη, απόλυτη. Καλά, όσοι λοιπόν με ξέρουν, ξέρω ότι αυτή είναι απάντηση. Και είσαι εγωιτευτική, ερωτιάρα και ίσως λίγο ευεύπιστη. Ευπιστή. Πιστεύω εύκολα, εννοεί. Ναι. Άρα είσαι εγωιτευτική, είσαι, ερωτιαρά είσαι και λίγο εύπιστη. Εύπιστη, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι. Πάμε εσύ να δούμε ποιο είναι το αγαπημένο σου. Ξανά κάνουμε ένα άλλο quiz για σένα. Πάμε αυτό. Λοιπόν, Σωτήρη μου, θέλει ο κόσμος να ακούσει και εγώ, που σε αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να μάθω και άλλα για σένα, να μας πεις πώς δρώες την κρέπα σου. Παιδιά, το λέω κρέπα γιατί και οι παφίτες το λένε. Κρέπα, ναι. Οι παφίτες και λέμε σιανή, λέμε σιανή, αυτή που είναι από τη Λεμεσό στην Κύπρο, την κρέπα. Εμείς τη λέμε κρέπα που είμαστε από Λευκοσία, αλλά τη λένε κρέπα, με δύο πι. Κρέπα. Και μας κάνουν και χαβαλέ, μας κοροϊδεύουν. Πας και είναι κρέπ. Κρέπ. Οι Γάλλοι το λένε κρέπ, δεν το λένε κρέπα. Κρέπα. Εντάξει, λοιπόν, το λέμε και καλαμάρι. Πες μας πώς τρως την κρέπα σου και θα αποκαλύψουμε ένα μεγάλο σου φόβο. Για να πάμε να δούμε. Να σου το κάνουμε, να κάνουμε το quiz του εαυτού σου. Λοιπόν, όταν θα φας κρέπες, Σωτήρη μου, ακούσε ο κόσμος, πρόσεξε, ας ειλικρινείς. Ναι. Θα φας μία ή δύο κρέπες. Εξαρτάται από το μέγεθος. Αγάπη μου, μία ή δύο, άσε το μέγεθος. Να μην συζητούμε για μεγέθη τώρα. Δύο. Πόσα υλικά θα βάλεις, έως δύο ή πάνω από δύο? Πάνω από δύο. Λικιάνη Αλμυρί. Γίνεται να κάνουμε μία αλμυρί και μία γλυκιά. Ποια σκέφτεσαι πρώτη? Τη γλυκιά, φυσικά. Εντάξει, γλυκιά πάει. Έτσι είναι. Λοιπόν, διάλεξε το υλικό που δεν μπορείς να αντισταθείς και πρέπει να έχει μέσα η κρέπα σου οπωσδήποτε. Υπάρχει επιλογή. Νουτέλα. Οπωσδήποτε νουτέλα. Απαναγία μου. Για να δούμε. Λοιπόν, έχεις το φόβο της απώλειας. Απαναγία μου, τι σημαίνει τούτο? Φοβάσαι να μην χάσεις κάτι από τη ζωή σου. Είτε αυτό είναι ένα αντικείμενο, είτε αυτός είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι... Δεν θέλω να χάσω κανένα. Εντάξει. Είδες, είναι αληθές. Αγάπη μου, εγώ δεν πιστεύω σου τα πράγματα. Δεν πιστεύω. Όλοι φοβόμαστε τις απώλειες. Σε αγάπες και ερωτές, δεν πιστεύω. Λοιπόν, τι πάμε να ακούσουμε σήμερα? Τίνκι τίνκι, εδώ τα μηνυματάκια μας. Τίνκι τίνκι. Τίνκι τίνκι, τα μηνυματάκια μας. Λοιπόν, ξέρεις τι θα πάμε να ακούσουμε τώρα? Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον κύριο Χριστόδουλο Μιχαήλ και μου λέει σε κουκλάκι. Είμαι κουκλάκι, Χριστόδουλε μου, γιατί με βλέπεις έτσι. Δες με λίγο έτσι. Κουκλάκι σε πάλι, λοιπόν. Καταλάβεις εδώ με τη μητούλα να είμαι κουκλάκι, αγάπη μου, και στείλε μου ξανά μήνυμα. Να μου πεις αν το καλά όμως, περίμενε. Όλα αρχίζουν ξαφνικά. Λοιπόν, επίσης... Νόμιζα βάλεις τραγούδι, δεν
headphones. Η Λία Δάκη αγαπάει strawberries και εγώ αγαπάω strawberries, αλλά έπρεπε να, να επιλέξω, άρα επιλέξα τη Νουτέλα. Λοιπόν, η Παναγιώτα Λοϊζίδου θέλει ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στο Γιώργο μας. Και η Ντίνα μας στέλνει διάφορα ζώα από το σαφάρι Αφρικής. Λοιπόν, ναι. Πάμε να ακούσουμε ζώδια. Πάμε να ακούσουμε τα ζώδια. Κριός. Σας αξίζουν συνεργασίες επαγγελματικές ή προσωπικές που χαροποιούν την καρδιά σας. Ταύρος. Θα έχετε, παιδιά, τα βράκια μου, θα έχετε συγκεκριμένα σχέδια και δεσμεύσεις σχετικά με οικιακά θέματα, τεχνικές επισκευές, μπορεί ή άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία. Θα έχετε αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Κάνετε έτσι ένα μικρό τσεκ να πάνε όλα σωστά. Πάμε να δούμε το ζώδιο μου, Δίδυμη. Μην πιέζετε κανέναν ή τίποτα σήμερα. Χαλαρά, αγάπη μου. Έτσι πρέπει να είναι. Χαλαρά, ουα. Καρκίνος. Η μέρα πρέπει να περάσει ήρεμα, ακολουθώντας τη φυσική μοίρα των γεγονών. Just let it be. Go with the flow. Let αυτό εννοεί ο καρκίνος. Cancer, right? Go with the flow, guys. Yes. Λέων, ίσως ακούσετε πληροφορίες που θα σας απογοητεύσουν. That's. Μείνετε δυνατοί, Λέων. Παρθενάκια μου, Παρθενάκια, ομάδα των Παρθενάκιων εδώ. Που εδώ. Έχουμε και τα γενέθλιά μας, είναι ο μήνας στο γενέθλιό μας. Να ζήσετε. Περιμένω το Σάββατο μηνυματάκια, χρόνια πολλά. Θα στεναχωρηθώ εάν δεν μου στείλετε μηνυματάκια. Είστε κομμάτι που λέω από τη ζωή μου, όλοι εσείς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Λοιπόν, Παρθενάκια μου, εάν δεν βάλουμε μυαλό, όλα θα πάνε στραβά και θα καταλήξουν στην αντίθετη κατεύθυνση και δεν το θέλουμε έτσι να... Κοίτα, είμαστε λογικά ζώδια όμως. Τέλος πάντων, πάμε στο ζυγός. Στην ερωτική σας ζωή μπορείτε να βιώσετε γεγονότα που σχετίζονται με δυσάρεστα νέα. Σκορπιοί, ίσως ακούσετε πληροφορίες που θα σας απογοητεύσουν, αλλά μην το είστε. Τοξότης, θα έχετε συνομιλίες ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα σας αγχώσουν. Εγώ κεράκια, κάποιες υποχρεώσεις σας που σχετίζονται με χρήματα ή με οικονομικά έγγραφα θα σας ταράξουν λιγουλάκι. Υδροχός, καθώς ξεκαθαρίζετε αντικείμενα που πλέον δεν χρειάζεστε, αγνοήστε την συναισθηματική όθηση και κρατήστε πράγματα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Μάλιστα. Ιχθύς, κάντε μια έρευνα στο διαδίκτυο και βρείτε κάποιον που μπορεί να κάνει επισκευές και βελτιώσεις στο σπίτι σας, έτσι. Αυτά είναι τα ζώδια μας. Έχουμε αφήσει κάτι πίσω. Όχι, τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για τραγουδάκι. Θέλω να βάλω το «Αγαπώ σημαίνει». Να το βάλεις, αγάπη μου. Να το αφιερώσω στο Blaze, ο οποίος το είχε ζητήσει από την αρχή. Είχε ζητήσει μαζονάκι. Εδώ μπαίνει. Μπράβο. Μάλιστα, τα κατάφερα. Είσαι εσύ, αγάπη μου, τεχνολογία. Για δύναμη, αγάπη μου. Ξεφτέρη, λοιπόν. Βασιλεία μας. Αγαπώ σημαίνει. Καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε καλή σε πολύ ακρόαση, λίγο. Καλή ακρόαση. Electric Hebrew Radio. Καλημέρα σε όλοι. Ακόμη λίγο μαζί σας. Και μην ξεχνάτε να κάνετε share το βίντεο μας, καθώς βίντεο. Και like στη σελίδα μας. Electric Hebrew Radio. Thank you very much. You. SNI Production. Yes.
Καλημέρα! Καλημέρα show with Sotiris and Vasilia. Καλημέρα. 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 Έτσι, καλημέρα σας για ακόμη μία φορά. Πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μαζί. Καλησπέρα στην Ελλάδα, καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα στο Ισραήλ, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και Κύπριους Ελληνοαμερικάνους που μας ακούνε και μας βλέπουν και Κύπριους που βρίσκονται εδώ στο LA. Πολλά φιλιά σε όλο τον κόσμο θέλουμε να στείλουμε. Πέστε μας τι κάνετε, πού βρίσκεστε, πώς ήταν η μέρα σας, αν έχει ήδη τελειώσει. Τι θα κάνετε από αύριο. Μας ακούτε. Σωτήρι μου, πώς, δεν σε γνώρισα χθες. Πώς πήγε το Σαββατοκυριακό σου, τι έκανες. Καλά πήγε. Δεν βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε. Πότε. Στο Ιδική Σαούλ. Ου ναι, ήταν το Σανά Τοβά. Σανά Τοβά, κυρίες και Σανά κύριοι. Τοβά, Happy New Year για τους Ισραηλινούς, Εβραίους. Έτος 5018. Δεν υπάρχει μετά Χριστού ή προ Χριστού. Απλά ξεκινάμε από τη μέρα που... με τη μέρα του Μωυσή. Έτσι, να πούμε Σανά Τοβά. Σανά Τοβά. To all the Jewish people that Happy New Year, guys. It's different, right? The year now it's different. It's 5018. We were talking about it yesterday. Ναι, λοιπόν, επίσης έχουμε τον Τζόσεφ. Ο Τζόσεφ. Ο Τζόσεφ ήταν Κύπριος που ήταν εδώ και έχει πάει πίσω στην Κύπρο τώρα. Τα φιλιά μας στον Τζόσεφ, λέει Παναγιώτα. Και ζητάει το τραγούδι του άντρα του Πολλά Βαρύ. Μάλιστα. Να το σκεφτούμε έτσι, Τζόσεφ. Hello. Να σε πάρει Παναγιώτα να σου το τραγουδήσει, πιστεύω. Θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον η λοιπόν, φάση. Καλή μέρα σοου, ακόμη 20 λεπτά μαζί σας, εδώ yes. Στο LA Creek Hebrew Radio. Εκπέμπουμε διαδικτυακά από το Facebook, μπορείτε να μας δείτε και να μας ακούσετε. Επίσης, μπορείτε να μας ακούσετε σε καλύτερο quality από το ιστοσελίδα μας www.lahhradio.com. Μα τι γλύωρα που περνάει η ώρα, ρε παιδί, με παρατηρήσεις το. Mm-hmm. Ειδικά, μαν, έτσι, περνούμε όμορφα, περνά πάρα πολλά γλύωρα η ώρα. Γιατί... να κάτσουμε άλλο να θέλεις. Να κάτσουμε, ναι, να με φάμε όμως ύστερα. Άρα καλύτερα να μην μείνει φάγη. Λοιπόν, LA Creek Hebrew Radio, είμαστε εδώ. Είχαμε δει ζώδια, κάναμε quiz, είχαμε διαβάσει νέα. Τι άλλο θες, Βασιλεία μου? Θέλω να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι και το The Voice έρχεται, έτσι. Έρχεται το The Voice στην Ελλάδα. Και... θα σου κάνω applying να πάεις. Μάλιστα. Όχι. Δεν σε αφήνω να φύγεις από LA Creek Hebrew Radio με τίποτα. Να εδώ μας απολύσουν στην αγάπη μου, ξαναφύγουμε. Πού να πάμε, αγάπη μου, πού να πάμε, εδώ. Εδώ. Λοιπόν, LA Creek Hebrew Radio, έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Καινούρια σεζόν για το ραδιόφωνο μας. Έτσι, είναι καινούρια σεζόν γενικά. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, να μείνετε συντονισμένοι με LA Creek Hebrew Radio. Και βασικά έχουμε συναγερμό, μεγάλο συναγερμό για ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που φτάνει στη γη. Oh. Το πρόβλημα μπορεί, τι πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει. Απορρίβαδια. Συναγερμός έχει σημάνει στους επιστήμονες αλλά και στους τεχνικούς σε διάφορους τομείς, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει τη γη. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ζεστή. Ή, I don't know, για να δούμε, ειδικοί αστροφυσικοί έχουν διαπιστώσει μια τεράστια τρύπα έχει ανοίξει στην ηλιακή κορώνα που έχουν αναπτυχθεί ισχυροί ηλιακοί ανέμοι, οι οποίοι σπρώχνουν με μεγάλη ταχύτητα ιονισμένα σωματίδια προς τη γη. Τα σωματίδια αυτά μπορούν να προκαλέσουν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και την ατμόσφαιρα της γης και το μαγνητικό της πεδίο, κάτι που ανησυχεί την αεροπλοεία. Οι αρμόδιοι επιστήμονες φορείς έχουν εκδώσει προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα μεγέθους G2 μεσαία, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και σέλας σε διάφορες περιοχές. Μάλιστα. Άρα όταν δεν λειτουργά το τηλέφωνο σας, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι είναι από ηλιακή καταιγίδα. Καταιγίδα. Θα έχετε και μία δικαιολογία για το σύντροφό σας, αγάπη μου, έχει ηλιακή καταιγίδα, δεν μπορούσα να απαντήσω.
Αγάπη μου, χιλιακή καταιγίδα, σταματήσαν τα αεροπλάνα. Αν μπορούμε να κάνουμε πτήση, έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχουν σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν σωματίδια στην ατμόσφαιρα, αν ενδιαφέρομαι για το περιβάλλον και θέλω να το υποστηρίξω, αγάπη μου. Έχετε τέλεια δικαιολογία για τα πάντα. Την τώρα. Τέλεια δικαιολογία σήμερα, παιδιά, ηλιακή καταιγίδα. Τηλεπικοινωνίες, αεροπλάνα. Λοιπόν. Και βαπόρια. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Ναι, να ακούσουμε. Θέλω να ακούσω Αντιό από Οικονομόπουλο. Έτσι, πάμε να ακούσουμε. Και επιστρέφουμε. Αφιερωμένο σε όλους εσάς. Καλή ακρόαση. The more you listen, the more you like. LA Greek Hebrew Radio. You're listening to LA Greek Hebrew Radio. LA Greek Hebrew Radio. Αγάπη, επεθύμησα εσπρέσο.
Αλήθεια? Φρέτο εσπρέσο. Να πάμε να φτιάξουμε. Έχουμε μηχανή εσπρέσο. Είδαμε, γιατί δεν κάνω στην Αμερική φρέτο εσπρέσο, ρε παιδί μου, είναι πολλά δύσκολο. Λοιπόν, θα πάμε να φτιάξουμε. Έχουμε τη μηχανή του εσπρέσο από εκεί, στο γραφείο. Ωραίος ο καφές τούτος. Θα πάμε να κάνουμε εσπρέσο και θα βάλουμε και παγάκια μέσα. Να σου τον κάνω εγώ. Και στην Κύπρο, να πίστευτο πολύ πιο ωραίος ο καφές από εδώ. Εντάξει. Και εδώ έχουν, δηλαδή εδώ στην Αμερική έχει μόνο μία γνωστή αλυσίδα. Που φτιάχνει καφέδες. Για να μην βάλουμε τοποθέτηση προϊόντος. Εκτός και αν μας κάνει sponsor αυτή η γνωστή αλυσίδα. Μακάρι. Έτσι να πούμε φυσικά και για τους sponsors τώρα που έχουμε θυμηθεί, έτσι Σωτηρή. Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να διαφημιστείτε ή να γίνετε χορηγοί του Καλημέρα Show, αν έχετε μία επιχείρηση και θέλετε να τη διαφημίσουμε εδώ. Να βάλετε να φορήσω τα ρούχα σας, παιδιά. Εγώ είμαι διαθέσιμη. Μπορούμε ή ρούχα ή υπηρεσίες ή οτιδήποτε. Αν ξέρετε κάποιον ή αν θέλει κάποιος να διαφημιστεί μαζί μας Καλημέρα Show, να μπει χορηγός main sponsor για το show μας, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν ξέρετε κάποιον, ενημερώστε μας, στείλτε μας τα γραπτά σας μηνύματα στο lacreekhebrewradio@gmail.com. Εγώ περιμένω πως και πως, έτσι είναι μια make-up artist, μια αναλυσίδα καλλιντικό να μας κάνει sponsor, αγάπη μου, να φύγω από την έννοια. Από, να έρχεται εδώ, σε βάφει καθημερινά. Από το συγγνώμη που θα πω το αυτόν τον βαρέ τον Κύπρο, από το χάραμαν του βου. Του φου. Του βου, δεν είναι ο βους. Ο βους. Τι είναι ο φους. Το βόδις. Από το χάραμαν του βοδιού. Από το χάραμαν του βοδιού, λέει. Λοιπόν. Ο φους τι είναι. Δεν έχω ιδέα. Let me just google it μέχρι να πεις αυτά που λοιπόν, θέλεις να πεις. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, αν θέλετε ξανά να κάνετε sponsor την εκπομπή Καλημέρα εδώ στο Lake Creek Hebrew Radio, μπορείτε να το κάνετε με το να στείλετε ένα μήνυμα για περισσότερες πληροφορίες στο lacreekhebrewradio@gmail.com. Θα το γράψω και τώρα εδώ κάτω στα comments για να ξέρετε. Να το γράψεις, αγάπη μου. LA Greek Hebrew Radio. Το gmail.com. Αν θέλετε να κάνετε χορηγία ή να μπείτε μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας. Λοιπόν, βρίσκει μου το φού δάμε. Το φού ξέρουμε να κάνουμε και εμείς, ρε φίλε. Γοράζουμε δάμε που το... Που μια λυσίδα άλλη. Ναι. Λοιπόν, επίσης, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέσα σε μια φάση τραγική. Μάλιστα. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο τυφώνας Φλόρενς πλησιάζει, κυρίες και κύριοι. Έτσι να έρθει δαμέ, να ο δήμαρχος της Ουάσιγκτον κήρυξε σήμερα σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης στην Αμερικάνικη πρωτεύουσα, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Φλόρενς, που αναμένεται να πλήξει στις ακτές του Ατλαντικού την Πέμπτη. Σήμερα το πρωί υπέγραψα διάταγμα που κηρύσσει κατάσταση εκτάκτης ανάγκης πριν την έλευση του Φλόρενς, έγραψε στο Twitter η Μιουρίελ Μπόουζερ, με την πόλη της Ουάσιγκτον να ακολουθεί το παράδειγμα των πολιτείων της Βιρτσίνια, της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας, που έχουν ήδη προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση. Δηλαδή, τι εκενώσαν την περιοχή. Εκτάκτου ανάγκης είναι alarm, ο οποίος έχει περιοριστικά μέτρα, σε κλείνεσαι στο σπίτι, αγοράζεις τρόφιμα από πριν. Ξέρεις ότι υπάρχει εκτακτή ανάγκη, πας στο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις τρόφιμα, κονσέρβες, όλα αυτά που μπορούν να διατηρηθούν για μέρες. Μένεις στο σπίτι και ξέρεις ότι τα περισσότερα σπίτια σε αυτές τις περιοχές που έχουν τυφώνες, που έχουν καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους και όλα αυτά, έχουν και υπόγεια. Και πάνε και κλείνονται σε υπόγεια. Γιατί ξέρεις, wow, τα σπίτια εδώ στην Αμερική είναι ξύλινα τα περισσότερα. Ναι. Άρα ένας τυφώνας τα σηκώνει πάνω. Παναγιά μου, Σωτήρη μου, εγώ γι' αυτό που δεν πήγα σε αυτές τις περιοχές. Αγάπη μου, εδώ στο Καλιφόρνια μας. Αλήθεια, ρώτησα. Αλήθεια, σταυρό που σου κάνω, ρώτησα από ποια περιοχή δεν έχει τυφώνες. Και ήταν το Καλιφόρνια, απλά είναι σεισμογενής. Είναι το άλλο το αρνητικό της, ας πούμε. Εγώ ακόμα δόξα στον πλάστη μου εδώ. Δόξα τον πλάστη μας. 7 μήνες δεν ένιωσα τίποτα. Μη κακό μας. Λοιπόν, χτες αναβοσβήσαν κάτι φώτα να με πάνω γιατί ελάλες πελάρες. Είναι λάλουν πελάρες, αγάπη μου, ελάλουν για φαντασματάκι. Λοιπόν, απλά παιδιά, ξέρουμε ότι υπάρχουν καταιγίδες, τυφώνες, όλα αυτά. Θέλω να είσαστε πάντα safe. Να έχετε πάντα έτοιμο plan για να πάσα στιγμή για σεισμούς, για πυρκαγιές, για φωτιές, για όλα αυτά. Να είστε safe σε όλους τους τομείς, παιδιά, και στον ερωτικό τομέα. Mm-hmm. Να είστε πάντα safe. Δεν ξέρετε τι θα σας τύχει ποτέ. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Ματώνα για το όνομα του Θεού. Να μας συμβεί κάτι τώρα για να έχουμε ιστορίες. Για γρίους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Ναι, να ακούσουμε το «Στα χίλια χρόνια μια φορά».
από τον φίλο μας τον Ηλία Καμπακάκη. Έτσι. Αφιερωμένο στη Μαρία Χαραλάμπους που το αγαπά πάρα πολύ. Τη στέλνω την αγάπη μου. Πάμε να ακούσουμε χίλια πάρα χρόνια. Πολλά φιλιά σε όλους. Και μαζί νύμπλο, Ράδιο Ισραήλ, Ιβανίγκο, Λος Άντζελες. Ακούτε τον ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό του Λος Άντζελες. Μακρόπουλος, αγαπημένος. Ναι, ξεχάσαμε παιδιά να πούμε ότι εχθές ήταν και η πρώτη μέρα των σχολείων. Α, καλή αρχή! Ναι, το είχαμε συζητήσει πριν, αλλά να ευχηθούμε σε όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά που ξεκινάνε τώρα το γυμνάσιο και το λύκειο, γιατί είμαι στο δημοτικό, θα αρχίσει πιο μετά, δεν είμαι κάπως, είναι διαφορετικές ημέρες. Να ευχηθούμε καλή αρχή σε όλα τα πρωτάκια και στην αδερφή μου που ξεκινάνε τώρα. Μπράβο, μπράβο, άντε, καλή αρχή, καλή αρχή. Καλή αρχή, να περάσετε λοιπόν, όμορφα, να τα απολαύσετε και έχουμε και γιορτούλα σήμερα. Μπράβο, γιορτάζουν οι Θεοδόρες, οι Δόρες και οι Βιολέτες. Και... Λοιπόν, Θεόδωρη και η Εύες. Και η Εύα. Ναι, αγάπη μου, η Εύες, οι πολλές. Η Εύες. Λοιπόν, να ζήσει η γιαγιά μου η Θεοδόρα και η ξαδέρφη μου η Θεοδόρα, Χρυσάνθου. Την αγάπη μου στέλνω, βρίσκονται στην όμορφη Πάφο, να ζήσουν, να χαίρονται το όνομά τους. Λοιπόν, επίσης την Θεονή... Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Να καλησπερίσω και τη θεία μου τη Θεονίτσα Ιωάννου που μας ακούει από την όμορφη Λεμεσό και συγκεκριμένα από τον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού.
τι, κάτω στην πόλη, όχι το χωριό. Λοιπόν, Παναγιά μου, ρε Σωτήρη, πόσο χλιόρα περνάω ο καιρός. Μηδές. Όχι, αλήθεια, είμαστε στο Σεπτέμβριο του 2018. Πότε γυρίσαμε χρόνο, πάμε για το 19, συνειδητοποίησες το. Σε λίγο είναι να περπατούμε στο Melrose να βλέπουμε στην ντυμένα τα Χριστουγεννιάτικα. I can't wait. Έτσι να εσύ που είσαι εδώ περισσότερα χρόνια από μένα, επειδή θα είναι τα πρώτα μου Χριστούγεννα στο Λος Άντζελες, ετοιμάζουν, υπάρχει κάποιο σαν φεστιβάλ, κάτι σαν Παραμυθούπολη, κάτι σαν Winter Wonderland. Κάνουν παγοδρομίες, wow. Slide και κλειστρά στον πάγο. Να πάμε. Κοίτα να σου πω κάτι, Καλιφορνέζι να το πω έτσι ας πούμε. Λόγω του ότι δεν υπάρχει χειμώνας εδώ στο Λος Άντζελες και στο Καλιφόρνια γενικότερα, προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Να φτιάξουν χειμώνα. Να θυμίζει λίγο χειμώνα, μάλιστα. Αν πας, αγάπη μου, Νέα Νιόρκη, είναι χρειάζεται να φτιάξεις παγόβουνα. Θέλω να πω πάρα πολύ. Θέλεις να κανονίσουμε να πάμε έτσι, να περάσουμε τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά μας στο Νέα Νιόρκη. Δεν ξέρεις καλά τελικά. Έχει κάποια σημεία του χαρακτήρα μου που δεν τα ξέρεις. Θέλεις να πάμε όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω χειμώνα στη Νέα Νιόρκη. Που να μου διάσει έναν εκατομμύριο. Λοιπόν, δεν πάω. Ποιο συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Surprise, 1, 2, 3. Η πολύ αγαπημένη Γιορκουλού. Γιορκουλού. Η αδερφή μου η οποία βρισκόταν δύο για διακοπές. Δύο αδερφές, Χριστίνα Μέλιου και Γεωργία Μέλιου μαζί ενωμένες. Ναι. Ενωμένη οικογένεια Μέλιου εδώ, support στο LA Greek Hebrew Radio. Να στείλω πολλά φιλιά στη Γεωργία μου. Να τη στείλω την αγάπη μου και στον Πέτρο που νομίζω είναι μαζί λογικά, γιατί έτσι τώρα τελευταία είναι συνέχεια έτσι όπου πάνε κολλητοί μαζί. Και να τη ευχηθώ με πάρα πολύ αγάπη καλή να αρχίσει την νέα της δουλειά. Έχει ξεκινήσει δουλειά η αδερφή μου, τελείωσαν το πανεπιστήμιο και μπήκαμε έτσι στα μπράβο, άντε, καλή αρχή Γεωργία έτσι, μου. Κάθε αρχή και δύσκολη παιδιά να λέμε ευχαριστώ που τουλάχιστον βρίσκουμε δουλειές. Βρίσκεται 22 χρονών. Μπράβο της. Τελείωσαν τη δουλειά. Μπράβο της. Είναι πανέξυπνη Γεωργία Μέλιου, κουκλάρα και φωνάρα. Έτσι, δεν είναι ακριβώς τον τομέα της, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι. Και καλός μισθός. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, παιδιά, από πού μας ακούτε, γιατί κάπου εδώ σχεδόν θα φτάσουμε στο τέλος σε λίγο, έτσι μας μείνανε μερικά λεπτά. Στείλτε μας τα γραπτά σας μηνύματα, τα τελευταία σας μηνύματα. Από ό,τι ξέρω, μας ακούνε στο Γέρι, στην Πάφον. Από Λεμεσό μας ακούνε, από εδώ Καλιφόρνια, Λος Άντζελες μας ακούνε. Μας ακούνε από τη Χιλή. Μπράβο, από την Πάτρα. Έχω από Αυστραλία εδώ εγώ. Την δώσα και τα χθεσινά. Από την Πάτρα μας ακούνε από τα χθες. Έχω από Αυστραλία εδώ, από ό,τι βλέπω. Ποιο παιδιμένη. Ευαγγελία Θεοδόρου. Ευαγγελία μου, μα πέ μου, και αν είμαστε ο Χρυσοβαλάντης, ο αγαπημένος. Να λεπτό να κάνουμε λίγο χάζι. Ναι, να κάνουμε χάζι. Μα πούν το ρε, κλείσε μου το ρε. Καταλάβετε ότι να το βάλω στο αέρα. Live. Λοιπόν, να μέχρι να συντονιστούμε λίγο με τον Χρυσοβαλάντη, πάμε να ακούσουμε τραγούδι από... Θες να του μιλήσεις τώρα έτσι ο Νέα? Ναι, ναι, κάνουμε χάζι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Αγάπη, απάντα το αγάπη μου τώρα που μου το τώρα μου το έκλεισες. Μα ποιον περιπέζει ο Χρυσός? Να μας πελάνει ρε, ένα πάντα. אני לא זוכר איך מתחיל השיר היפה שאת כל כך אוהבת איך הולך הפזמון שהיינו עובדים בכל ערב ואת לא שוכחת להודות על הרגע עלינו על כל מה שיחד שיש חושך בלב את מוארת עד שמש אורחת קרן אור
ושיר ישן סואבמנטה תתחיל לזוז לי האגן אספויטליינטה אז בואי לכאן סיבוב קטן אולי נרקות כמו ביוונה ולא כמו ביוון אז בואי לכאן סיבוב קטן החום פתאום עולה עולה הלב מתחיל להתמלא מלא מה הסיבור הזה עושה לה מה זה עושה לה היא מתוקה כמו סוכריה כמו קרמלה ואיך החום פתאום עולה עולה הלב מתחיל להתמלא מלא מה הסיבור הזה עושה לה מה זה עושה לה היא מתוקה כמו סוכריה כמו קרמלה רוקד איתך כמו משוגע אני לא יכול להירגע אז בואי לך סיפור קטן אולי נרקות כמו בהבנה ולא כמו ביפן ואיך החום פתאום עולה עולה הלב מתחיל להתמלא מלא מה הסיבוב הזה עושה לה מה זה עושה לה היא מתוקה כמו סוכריה הסיבוב הזה עושה לה מה זה עושה לה היא מתוקה כמו סוכריה כמו קרמלה קלימרה קלימרה שואו with Sotiris and Vasilia קלימרה Και επιστρέφουμε, λέει Greek Hebrew Radio. Είχαμε ακούσει Καραμέλα στα Εβραϊκά, ένα τραγούδι που έχουμε και στα ελληνικά από Ελένη Φουρέιρα. LA Greek Hebrew Radio, εκπέμπουμε από Los Angeles, Αμερικής, κυρίες και κύριοι, εδώ με Βασιλεία Μέλιου και Σωτήρη Χρυσάνθου. Οι Κυπραίοι μας σε κοροϊδεύουν, κυρίες και κύριοι. Όταν θέλουν να κάνουν τα show τους, τα κάνουν και τώρα ντρέπονται να μιλήσουν ο νέαρ. Λοιπόν, παιδιά, έτσι για να πούμε τι συμβαίνει εδώ με το τηλέφωνο η Βασιλεία στο χέρι. Υπάρχουν παιδιά Κύπροι, Έλληνες Κύπροι εδώ στο Λος Άντζελες που είναι επιτυχημένοι και ασχολούνται με πολύ μεγάλα πράγματα. Είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό, στην προηγούμενη σεζόν, με την Κωνσταντίνα μας, η οποία είναι Κύπρια. Βρίσκεται εδώ, ασχολείται με την κινέζικη ιατρική, κάνει το διδακτορικό της πάνω σε θεραπείες για τον καρκίνο. Για την ογκολογία. Ναι. Ογκολογία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Γιώργο και τον Χρυσοβαλάντη. Οι οποίοι είναι πολύ shy για κάποιο είναι λόγο. Shy boys. Τροπαλή, οπότε... Shy boys. Ναι. Οι οποίοι με τι ασχολείται η Βασιλεία μου. Εγώ δεν μπορώ να πω ακριβώς. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι... Να πούμε το keyword. Ότι ο Χρυσοβαλάντης βρισκόταν στο Σαφρασίσκο και δούλευε για την Google, που είναι κάτι Μπράβο. Πάρα πολύ μεγάλο, Μπράβο. Το οποίο έτσι ντρέπεται έτσι λίγο να το πενευτεί, που δεν το πενεύεσαι, απλά μεταφέρουμε κάποιες επιτυχίες, ότι είμαστε εδώ και όντως πετυχαίνουμε σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, ναι, οπότε και ο Γιώργος έχει κάνει επιτυχίες, είναι τώρα στο USC, κάνει τα δοκτοράτα του, είναι Dr. George. Dr. George. Ναι. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία, ευελπιστούμε να τους έχουμε σύντομα κοντά μας τηλεφωνικά. Ναι. Πάμε κάπου εδώ, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Η Παρασκευή μας βλέπει, να πούμε γεια σου στην Παρασκευή. Γεια σου Παρασκευή, μας ευχαριστούμε που συντονίστηκες. Μας βλέπεις Παρασκευούλα μου λίγο προς το τέλος. Θα σου στείλουμε πάρα πολλά φιλιά όμως, την καλημέρα μας. Καλή μέρα να έχετε όλοι όσοι μας ακούτε τώρα. Μη κακός σου αγάπη μου, μη κακός έτσι, σου αγάπη είδες, μου. Είδες. Να πω ότι φάσε το τσιάρο να φαίνει καπνίζεις. Δεν καπνίζω, είδες. Πες μου κι εσύ, δεν καπνίζω. Λοιπόν, LA Greek Hebrew Radio. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της εκπομπής Καλημέρα.
με Σωτήρη και Βασιλεία. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε share το βίντεο, like στη σελίδα μας, LA Creek Hebrew Radio. Και αν θέλετε να διαφημιστείτε ή να μπείτε μέγα χορηγή για το Καλημέρα Show, μπορείτε να το κάνετε με το να στείλετε μήνυμα είτε εδώ στο Facebook, είτε στο lacreekhebrewradio@gmail.com. Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά σε όλους. Ευχαριστούμε που ήσασταν δίπλα μας, που ήσασταν κοντά μας, παιδιά. Σε όλους τους Έλληνες Κύπριους που μας ακούνε από Ελλάδα, από Κύπρο, να ευχηθούμε καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη αυριανή ημέρα με χαμόγελο, θετική ενέργεια, να πάνε όλα καλά. Αυτό το όλα με το δεξί είμαι πολύ αντίθετη. Εγώ είμαι αριστερόχειρα και μια χαραθετικό. Είμαστε μια χαραθετική άνθρωποι. Να μην πούμε εμείς να πάνε όλα με τα αριστερό, δηλαδή, γιατί είναι κακαουσκιά, ρε παιδί. Κακαουσκιά είναι. Κακαουσκιά, πώς είναι στα ελληνικά. Είναι... Γρουσουζιά. Γρουσουζιά. Μπράβο, αγάπη. Είδες. Μπράβο σου. Νεολένινας. I want to say a big, 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 huge thank you to Yves Shaul and the S&I Productions that they support all of this. Without S&I Productions and Constructions, we wasn't gonna be here. This radio station... is never going to happen without mm-hmm. them. So we want to thank Yves Shaul a lot for supporting this show and this radio station. Yes. And Lia Dakis. Thank you, kids. Let us know when you're on again. We're going to be online again with Kalimera Show on next Monday. Monday. 10 to 12 Pacific time, Los Angeles time. Είναι 8 με 10 το βράδυ για την όμορφη Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Και είναι 4 με 6 το πρωί στην όμορφη Αυστραλία. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι με Lake Creek Hebrew Radio. Κάντε τρέλες, αγάπες, κάντε τρέλες. Στις Σεϊχέλες. Ζήστε τη ζωή σας, λοιπόν, έτσι, στο φουλ. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Έτο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε και μη ρωτάς από Ήβη Αδάμου. Παιδιά, μην, πριν κλείσουμε. Όχι οι τυλάντες να Τυλάντες. Να φαίνονται όταν είναι άλλο χρώμα. Αυτό είναι το lesson for the day. Το χώνουμε, το κρύβουμε. Το κρύβουμε. Εντάξει? Με stickers. Το κρύβουμε. Λοιπόν, LA Creek Hebrew Radio, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί μια εκπομπή στα αγγλικά από την Erin. Erin Elizabeth θα είναι μαζί μας σε λίγο. Θα έχει το bio, μια εκπομπή που έχει να κάνει με βιογραφίες καλλιτεχνών, διάφορων artists και πάρα πολλών άλλων εδώ στο Hollywood. Μείνετε συντονισμένοι με LA Creek Hebrew Radio. Γεια σας από εμάς, σας αγαπάμε, πάμε να ακούσουμε Ήβη Αδάμου και καλή συνέχεια, καλό Bye, βράδυ παιδιά. Να έχετε. Γεια σας! Πολλά πολλά φιλιά! Για μας τι κι αν περάσουνε εμπόδια και κύματα βουνά σιγά δεν παίρνουμε χαμπάρι απ' αυτά τι κι αν στο δρόμο μας ο χρόνος καταιγίδες μας κερνά